Ανέφερε χθες το βράδυ σε εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών ο Colin Stewart. Με επαφές στο Λονδίνο που άρχισαν σήμερα, η Μαρία Άγχελα Ολγκίν Κουεγιάρ ολοκληρώνει και επίσημα τον πρώτο γύρο διαβουλεύσεών της με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Επαφές χαμηλών πάντως τόνων, καθώς ο επικεφαλής της Βρετανικής πολιτικής David Cameron βρίσκεται στο Βερολίνο. Οι συζητήσεις που έγιναν σήμερα με τον Λόρδο Αχμαντ, υπουργό για θέματα Μέσης Ανατολής, στράφηκαν στα αποτελέσματα των προηγούμενων επαφών της Κολομβιανής αξιωματούχου σε Λευκοσία, Αθήνα και Άγκυρα, αλλά και τι θα μπορούσε να κάνει το Λονδίνο για να βοηθήσει την κατάσταση. Το Ηνωμένο Βασίλειο στηρίζει την υποτονοϊέ διαδικασία προς τη διευθέτηση μιας δίκαιης και βιώσιμης διευθέτησης προς όφελος όλων των Κυπρίων. Είμαι χαρούμενος που συνάντησα την Μαρία Άγχελα Ολγκίν Κουεγιάρ για να συζητήσουμε μαζί την προσπάθειά της για κοινό έδαφος μεταξύ των μερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή της στο Λονδίνο, η κυρία Ολγκίν θα συναντηθεί και με τον Βρετανό Υπουργό Ευρώπης Λίο Ντόχερτι. Πληροφορίες από το Foreign Office λένε ακόμη πως η Κολομβιανή διπλωμάτης ενδιαφέρθηκε να συναντήσει και τον Σεράλαν Ντάνκαν, τον αξιωματούχο που εκπροσώπησε τη Βρετανία στην κρίσιμη διάσκεψη του Κρά Μοντανά. Δεν αποκλείονται ακόμη συναντήσεις και με άλλους Βρετανούς διπλωμάτες που ενεπλάκησαν ενεργά στην ιστορία του Κυπριακού, ενώ ζήτησαν να την δουν και παράγοντες της Ομογένειας. Οι θέσεις του Λονδίνου είναι πάντως αυτές που διατυπώθηκαν από τον ύπατο αρμοστή στη Λευκοσία, ότι δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία εάν όμως δοθούν κίνητρα και διαβεβαιώσεις στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Αμέσως μετά το Λονδίνο, η κυρία Κουεγιάρ έρχεται ξανά στη Λευκοσία, όπου στις 11 Μαρτίου θα έχει συνάντηση με τους δύο ηγέτες. Μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών, ο ειδικός αντιπρόσωπος Colin Stewart μίλησε για στιγμή ευκαιρίας. Πρέπει να δράξουμε κάθε ευκαιρία που έχουμε, όσο μικρή και αν είναι. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει άλλη. Περιμέναμε 7 χρόνια για αυτή. Επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για πολιτικό θάρρος. Την υποψηφιότητα της Ursula von der Leyen για δεύτερη θητεία στην Προεδρία της Κομισιόν επικύρωσαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου.